Έχουμε έρθει στο Λάζαρο, το Γερμάνι. Λοιπόν, νομός Πιερίας σε Κατερίνη. Κατερίνη. Στην Κατερίνη λοιπόν είμαστε, παιδιά. Είναι μία μέρα πριν τη γιορτή, μεσημεράκι. Τώρα έκοψε η βροχή, έβρεχε 4-5 μέρες ασταμάτητα. Πολύ κρύο, βοριάς. Και θα μας πετάξει τα σέσικα. Θα θυμάστε από παλιά που είχα τραβήξει κάτι ωραία σέσικα. Να δούμε, θα είναι όπως θα είναι και τότε. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πριβεδάκι αυτό. 26 Ιανουαρίου 2019. Πάμε Λάζο! Φύγαμε λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ σε ένα πάγιο που κόβει και λίγο το κρύο γιατί έχει ψόφο σήμερα εδώ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ πολύ το κρύο, αλλά γύρω στους 4 βαθμούς. Βλέπουμε και τα σεσάκια. Ωραία εικόνα, ναι. Κλόνος. Αυτοσυγκέντρωση, δεν μιλάω κιόλας τώρα. Ένα βοριαδάκι έχει αυτή τη στιγμή. Τα οποία τα πήρε αυτό το βοριαδάκι, τα πήγε μέσα. Και είναι όλα σέσικα. Καφετιά, αλλά σέσικα τέτοια. Μιλάμε για τέτοια σέσικα, ε. Φύγανε μέσα, ναι, πάνε για τον Όλυμπο. Και μου το είπε κιόλας, μου λέει μπανάνι δεν θα φαίνονται. Εγώ του είπα θα φαίνονται. Εσείς πώς τα βλέπετε, φαίνονται ή δεν φαίνονται. Λοιπόν, αφήνουμε τα λόγια τώρα και πάμε στο έργο. Απλά τώρα έχει ένα βοριά, πατητό και θα ταρακουνήσει τα πουλιά, θα πάει δεξιά-αριστερά. Είναι μέχρι να βρουν το σημείο να σταθεροποιηθούν. Εκεί από ό,τι θυμάμαι αυτά βγάζουν και φτερά, δεν είναι απλά σέσικα. Είναι καλά. Ορίστε. Πάμε και λίγο κοντά να δούμε εδώ. Στην κόντρα όμως, ε. Μέσα εκεί πήγαν. Αφήνω και λίγο το zoom. Τα έχουμε όμως. Παρόλο που είναι ασπρουδερά, μέσα στην ασπρίλα πάλι φαίνονται κανονικότατα. Και καφετίζουν και ας φαίνονται ότι είναι και σέσικα. Ναι, στρατιωτάκια. Στρατιωτάκια. Νομίζεις. Μια χαρά και φαίνεται ότι είναι και σέσικα κιόλας, καφετιά. Πολύ ωραία φαίνονται, πεντακάθαρα. Εδώ είναι. Τα είχα ζουμάρει κιόλας αρκετά, ήδη είναι αρκετά ζουμπανισμένα. Εδώ βλέπουμε όλη την ομάδα, στην κόντρα. Κόντρα άνεμο και πάνε. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ναι κύριοι, είναι σέσικα ακίνητα. Τα βλέπετε εδώ, ταμπέλες. Θα τα δούμε και μέσα μετά. Αν και τα τράβηξα και μία πριν να ξεκινήσει. Και κάνουν και τη γνωστή παρέλαση. Να. Βρέχει, έχει αρχίσει και βρέχει εδώ. Α, δεν παίρνει χαμπάρι, δεν θα τα πετάξω κι ας βρέχει. Λοιπόν, τώρα θα αφήσω το zoom για πρώτη φορά. Έχουν πάει, θα λέγαω, στη Μαυρίλα, στην Ασπρίλα εκεί μέσα. Πάμε πάλι κοντά τους. Μπήκε Σαΐνα από κάτω. Αμάν, αμάν. Ο κανονικός ο ψαλίδας είναι. Εκείνος που τα τρώει, ε. Αμάν, αμάν. Θα πάρει ένα, ε. Άστα, μωρέ, δεν βαριέσαι, ένα θα πάρει τώρα, έτσι κι αλλιώς. Μη μας χαλάς την τραβηξιά. Τα πουλιά πάνε υπέροχα. Έχουν σταματήσει τώρα μέσα εκεί στην Ασπρίλα. Πολύ κακός καιρός. Βρέχει. Έχει βοριά. Κάνει κρύο. Όλα κακά δηλαδή. Και βλέπουμε τα σέσικα τώρα βγαλμένα πια. Έχουν βγει, ναι. Έχουν βγει τώρα στο πάτημα. Χαθήκανε δηλαδή. Μόνο με την κάμερα φαίνονται. Ρε, εσύ τα πήρε πολύ μαυρίλα, ε. Ωραία, τι έγινε. Μπήκαν στο σύννεφο.
Τι ο Σαϊνάς! Δεν το πήρε, όχι, δεν το πήρε. Δεν το πήρε, έπεσε κάτω. Έλα, μάστα, μάστα. Ρε, τα πήρε η ασπρίνα τα πουλιά, ρε. Ωραία, για κάτσε να δω. Μην τα χάσουμε. Τράβα, αλλάζω. Μπράβο, μπράβο. Αρπάξανε, ευτυχώς έχουν αρπάξει. Ήταν στο όριο ακριβώς. Ή τα χάνουμε ή έρχονται. Στρώστους να πέσουνε. Έρχονται όλα, όλα μονοκοπανιά. Και κοίτα, βγαίνουν μέσα από το σύννεφο. Μπράβο, ρε, αλλάζω. Μπράβο, μπράβο, ναι. Με αυτές τις συνθήκες γλιτώσαμε και από το Σάινι. Και από ό,τι βλέπω έρχονται όλα, όλα έρχονται, ασταμάτητα. Και βρέχει και αδιάκοπα. Μπράβο στο Λάζο, μπράβο. Έλα, έρχονται και τα τελευταία. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου, ε. Να, τώρα κόψε ένας παπαγάλος. Ρίχτε τους τα ρημάδια. Πρέπει να έρθαν όλα, ε. Μόνο αυτό εκεί από το Σάινι πρέπει να λείπει, έτσι. Μάλλον, ναι. Ναι, αυτό εκεί, τώρα, ναι. Κανένα, ακόμα, όχι, όχι, αυτό εκεί που είμαι το Σάιντ, αλλά έρθαν όλα. Κάτσε να τα δούμε και λίγο μέσα. Να τα δούμε και λίγο μέσα τα σεσάκια. Ωραίο μορφιές, λέω. Ναι, είναι κουκλιά πραγματικά. Παρόλο την ταλαιπώρια, δεν κάθεται, βγαίνουν έξω. Ακούτε και το χειροκρότημα, αλλά τώρα δεν μπορώ να τραβήξω τον κόσμο, γιατί αυτές θέλουν να μπουν μέσα, ε. Κάτσε να έρθω λίγο στη γωνία, έτσι. Μέσα, μέσα. Αυτά εδώ είναι. Τα σεσάκια που είδατε πριν. Του φίλου μας του Λάζου, εδώ στην Κατερίνη. Αυτά τα σκαριά εδώ. Ψαριά, σέσικα είναι. Πεντάμορφα. Μπράβο, μπράβο. Ασπρομάτικα, πολύ ωραία περιστατικά. Αυτό με το Σαΐνι ήρθε. Ναι, φοβήθηκε, δεν πρέπει να το έχει, δεν το πήρε. Μπορεί να το έχει γρατζουνίσει λίγο. Αυτό που έρχεται θα είναι σύφη. Έχουν αλλοιωθεί οι ουρές τους γαμμά. Ναι, γιατί βρέχει τώρα εδώ πέρα, μια εβδομάδα βρέχει. Τα είχε μια εβδομάδα κλειστά και τώρα είπε μια και ήρθατε θα τραβήξουμε ένα βίντεο. Να το, να, να. Κάτσε να το κάνουμε ένα κοντινό αυτό. Ήρθε Παναγιώτη. Ήρθε, μπράβο, μπράβο. Είναι σκισμένο. Όχι, μια χαρά, τώρα μπαίνει μέσα αυτό που μπήκε τώρα. Αυτό που μπήκε, ναι. Κάτσε, κάτσε, πρέπει να το τραβήξουμε αυτό ένα παιδιά γιατί είναι. Ήταν πολύ μάγκα. Ναι, αυτό εδώ έσωσε είναι. Μούσκεμα είναι. Το κυνήγιζε ο Σαϊνάς. Κάτσε να το κάνουμε ένα κοντινό. Είδε το χάρο με τα μάτια. Αυτός λοιπόν είναι ο Λάζος, στην Κατερίνη. Μια χειμωνιάτικη μέρα του Γενάρη, του 2019. Πέταξε αυτές τις ομορφιές. Μες στην ασπρίλα και πάλι ξεχωρίζανε τα σέσικα. Μπράβο του. Βλέπουμε και το χώρο που ζουνε, πεντακάθαρα. Λοιπόν, φίλε Λάζο, θυμάμαι και παλιά που σου είχα ξανατραβήξει. Πόσα χρόνια πέραν από τότε, 5-6 χρόνια. Δύο χρόνια έχει, εντάξει. Καταρχήν, σε παραδέχομαι που δεν χάλασε τα περιστρία αυτά. Ειλικρινά, σε δικαιώσανε ακόμα και με αυτό το παλιό καιρό που έχει σήμερα. Πετάξανε τα πουλιά, πήγανε ψηλά. Καλά, το πεσό του, οι επιστροφές τη θυμάμαι από τότε ήταν τσακ μπαμ, όπως λέω εγώ, ήρθανε με τη μία. Λοιπόν, γλίτωσε και από το Σαϊνά. Να μην μαζέψω ότι είμαστε χρυσούζητες, έτσι. Γουρλίδες είμαι. Λοιπόν, άπαντες παρόντες, με αυτές λοιπόν τις κακές καιρικές συνθήκες στα περιστέρια σου πετάξανε να αποδείξεις ότι πετάνε και έτσι. Λοιπόν, μπράβο σου, φίλε. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, που ήρθες και πάλι και μας τράβηξες. Αφιερώνω αυτή την πεταξιά σε όσους σου αρέσουν τα χρώματα. Τα καφετιά, ναι, είναι υπέροχα. Ειδικά τα κόκκινα. Και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους περιστεράδες. Και καλά πετάγματα. Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Να είσαι καλά. Τέλεια.